Αλλάζει ο καιρός και έρχεται η ελπίδα. Θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Η ελπίδα εννοούμε την κακοκαιρία η οποία θα πλήξει τη χώρα μας, έτσι ονομάζεται. Είσαι η ελπίδα μας. Πώς θα δράσουν αύριο? Θα βάλουν κάτω ένα σχέδιο και βήμα-βήμα. Έχουμε σχέδιο, ξέρουμε τι κάνουμε, πάμε τη χώρα με ασφάλεια. Για ακόμη μια φορά, Μάρκο, το μεγάλο στοίχημα είναι να κρατηθούν ανοιχτοί δρόμοι, να μην υπάρξουν εγκλωβισμένοι. Το βλέπες. Το έπαιξες. Πάντα σε κάθε κακοκαιρία ένας από τους πρώτους στόχους είναι να μένει ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Πέρσι είχε κλείσει και Κηφισίας, για παράδειγμα. Έτσι, εν ώψη ελπίδας. Αναμένουμε το αποτέλεσμα από τη μάχη του μαραθώνος. Έχει σημάνει συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό με νέα σύσκεψη στην πολιτική προστασία υπό τον Υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη. Όπως μας επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ο Χρήστος Στυλιανίδης είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τη συγκεκριμένη θέση, αποτελώντας μία επιλογή με πολιτικά αλλά ταυτόχρονα και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά. Καλά! Σε ετοιμότητα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει την κακοκαιρία Ελπίδα. Μην αγχώνεται κανένας. Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Η περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη και επανδρομένη πλήρως για να αντιμετωπίσει το χιονιά και βεβαίως τα δύο κύματα του χιονιά που θα έρθουν στην Αττική μας. Είμαστε έτοιμοι! A few moments later. Χάος και βραχυκύκλωμα επικρατεί, κυρίες και κύριοι, από τα ξημερώματα απ' άκρος άκρος σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με την κακοκαιρία να σφυροκοπά την Αττική. Τώρα δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ πέρα. Η κατάσταση είναι τραγική τελείως. Δηλαδή, μέχρι που θα είναι και στο σημείο της γελιότητας. Έχετε δει τροχέα, ναι. Έχετε δει κάποιον να προσπαθήσει έστω πεζός? Απολύτως τίποτα. Τελεία παράγραφο. Πάμε λίγο πιο κάτω στην Αττική Οδό, στο Γέρακα, εκεί από όπου ξεκινά πρακτικά το πρόβλημα, είναι ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, είναι από τους εγκλωβισμένους. Ναι, αυτή είναι η Αττική Οδός, όπως βλέπεις, εσύ, η εικόνα μαρτυρά από μόνη της. Εγώ είμαι εγκλωβισμένος από τις 10 η ώρα το πρωί. Καταλάβατε, 8 η ώρα το βράδυ και δεν λειτουργεί τίποτα. Μπορώ να ρωτήσω και εδώ έναν ακόμα οδηγό ο οποίος προσπαθεί να βάλει μια χιονοαλυσίδα, να σε ρωτήσω κάτι, φίλε μου? Μη ρωτάς μαλακίες. Από τι ώρα βρίσκεσαι εδώ? Εγώ ξεκίνησα 12 παρατέταρτο. 12 παρα... Από ποια έξοδο? Από την Κύμηση. Από την Κύμηση. Σε ενημέρωσε κανείς ότι υπάρχει πρόβλημα? Ψυχή, ρε. Τι να με ενημερώσει, ρε, με το μπουρδέλο εδώ. Μην βρίζεις! Μην βρίζεις! Τι να με ενημερώσει, ρε, με το μπουρδέλο εδώ. Είσαι μπουρδέλο. Κρατικός μηχανισμός. Συγγνώμη, φυσικά η οργή. Δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχουμε μιλήσει. Αυτή η χώρα. Τίποτα. Δηλαδή... Σε μια τηλεοπτωτική χώρα ζούμε. Αυτό απλώς. Η περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη και επανδρομένη πλήρως για να αντιμετωπίσει το χιονιά και βεβαίως τα δύο κύματα του χιονιά που θα έρθουν στην Αττική μας. Με 80 οχήματα χιονιστικά, με 2.500 τόνους αλάτι. Στη Μαρία Βούσουλα, κυρίες και κύριοι, στη Μεσογείον. Γεια σας! Πες του να βάλω μια λατιέρα, γαμώ το... Ωπα, άστο το χειρε παιδί μου. Μη βρίσετε μόνο λατιέρα, πόση ώρα είστε εδώ? Μη βρίζεις! Πέρασε μια μπουλντόζα πριν από κάνα δύο. Δεν επιτρέπεται, κορίτσι μου, να μην υπάρχουν μια λατιέρα. Δεν πέρασε τίποτα άλλο. Να ανοίξει, δεν βλέπεις εσύ κάτι να πέρασε? Εμάς βρήκες. Πού θέλετε να πάτε? Στο Γέρακα. Πώς θα πάτε? Δεν γίνεται να πάω. Δεν δουλεύει τίποτα! Καλησπέρα σας. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Πού πάτε? Αθήνα. Πηγαίνουμε Αθήνα. Πάτε Αθήνα? Ναι. Πώς είναι η κατάσταση, σας βλέπω βάζετε αλυσίδες. Όμορφα είναι έξω εδώ. Ρίχνει πολύ χιονάκι. Άντε όμως να φεύγουμε. Μην βρίζεις! Δικό σας το υπόλοιπο. Με μαντινάδα. βλέπετε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Πάνω. Από την Κρήτη είστε? Όχι, από τα Γιάννενα είμαι. Γιατί μιλάτε κρητικά? Έχω ακούσει πως ο κρητικός τρόπος ζωής κάνει καλό. Έλεος! Υπάρχει κράτος επιβελικό! Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεταβεβαιότητας, σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε. Είναι ντροπή. Φωτιές, βροχή, να φτύσει ο άλλος, πνιγόμαστε.
να βρέξει, πνιγόμαστε, να χιονίσει, χανόμαστε. Να μπει φωτιά, χανόμαστε. Στο διάλο κράτος είναι εδώ. Σημειώθηκαν προβλήματα, αντιμετωπίστηκαν. Σας παρακαλώ, πέστε τους να δείξουν έλεος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει εδώ. Γιατί μας το κάνετε αυτό? Αυτό εδώ το νερό μου το έχουν φέρει άνθρωποι, πολίτες. Και το έχω από χτες το βράδυ, μία η ώρα το βράδυ. Και μπορέσαμε και κρατήσαμε τη χώρα λειτουργική. Βοηθήστε μας, σας παρακαλούμε δηλαδή. Ένα έλεος. Τιμή και δόξα στα Ραφάλ πρώτα και επιστρέφουμε, ελάτε. Δεν έχει εμφανιστεί άνθρωπος να μας απεγκλωβίσει. Ένα περιπολικό να μας ρωτήσει τι κάνουμε. Επιχειρούν 3.900 αστυνομικοί αυτό το 24ωρο, 883 οχήματα της ελληνικής αστυνομίας. Στο σημείο που βρίσκομαι, τώρα. Στο σημείο που βρίσκομαι όλη την προσπάθεια για να ξεμπλοκάρει ο δρόμος την κάνει αυτός εδώ ο φίλος μας. Ήρθα να δω γιατί είναι φίλος μου. Εγώ τον ρώτησα αν είναι στην πολιτική προστασία. Δεν είναι πολιτική προστασία. Πού ανοίγεις? Καλημέρα. Πού δουλεύεις? Τι ακριβώς δουλειά κάνεις? Είμαι διανομέας. Και. Είναι διανομέας ο φίλος μου Αλέξης. Είναι διανομέας ο φίλος μου Αλέξης. Μάλιστα. Εδώ ήρθε η αστυνομία πριν από λίγο και του ανέφερε στο ρόλο. Τι να κάνεις, Αλέξη, απερνάς. Τους βάλω δεξιά και σιγά σιγά τους αφήνω έναν έναν ανεβαίνω. Καλά, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Φτάσαμε τώρα στο Αλέξη. Σημείο αυτό που λες, Σπύρο μου, στον άνθρωπο που είναι διανομέας να του λένε κάτσε εκεί και δώσε οδηγίες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Οι δρόμοι στους οποίους το κράτος είχε την ευθύνη είναι δρόμοι στους οποίους δεν παρουσιάστηκαν τέτοιου είδους προβλήματα πέραν της Αττικής Οδού. Πέρα από την Αττική Οδό, η κυκλοφορία διακόπηκε μεταξύ άλλων στη λεωφόρο Μαραθώνας αλλά και στη λεωφόρο Κατεχάκη. Σας είπα, δεν είναι δρόμοι οι οποίοι είναι στην ευθύνη του κράτους. Τι θα πει δε φταίμε εμείς, τι θα πει πως φταίγαν οι άλλοι. Αλλά εδώ δεν είναι Αττική Οδός, εδώ είναι ένας δρόμος για τον οποίο έχει ευθύνη το κράτος, η περιφέρεια, οι κατατόπους δήμοι και πάει λέγοντας και ο δρόμος είναι κλειστός. Έτσι, κλειστός για όλους και αυτός. Φταίμε και εμείς, φταίτε κι εσείς. Αλλά θα πρέπει και στους πολίτες, για μένα, έλεγχος όλα τα αυτοκίνητα στη σειρά. Ποια μπήκαν στην Αττική Οδό και ήταν χωρίς αλυσίδες, πρόστιμα. Και πήγανε τόσοι άνθρωποι χωρίς αλυσίδες. Είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι ότι πρέπει να έχει το χωροφύλακα πάνω από το κεφάλι σας. Μου λέτε ότι δεν βάλαμε χωροφύλακα. Δεν βάλαμε. Κακός. Χωροφύλακα. Διαταγάς. Πού πας κύριε μου και κυρία μου χωρίς αλυσίδες όταν βλέπεις ότι υπάρχει χιονόπτωση? Ο πολίτης βλέπει μια κυβέρνηση που τον σέβεται. Χωροφύλακα. Πρόστιμα. Τι είπατε? Πρόστιμα. Αναγνωρίζει λάθη και αδυναμίες. Το κράτος στάθηκε όρθιο και για πρώτη φορά καλεί τους ιδιώτες. Όρθιο, κύριε Υπουργέ, το κράτος. Η εικόνα πραγματικά δεν ήταν εικόνα. Συγγνώμη, συγχωρείτε, αλλά μας ακούει ο κόσμος που το έζησε στο πετσί του. Δηλαδή. Αυτοί οι άριστοι να τους πείτε ότι είναι άχρηστοι, δεν είναι άριστοι. Εικόνα μιας χώρας πραγματικά που δεν έχει κανονικά έγινε καμία σχέση τεράστια... με αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε. Ωραία. Για τη χώρα έγινε μας. Έγινε μια διαχείριση κρίσης. Με πιάνει κρίση. Έγινε όμως από χθες μια τεράστια προσπάθεια από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Ναι, ναι, και θα πούνε η πολιτική προστασία καθάρισε. Ας έρθει να μου πει, ας έρθει όποιος θέλει, γιατί δεν έρχονται οι κότες εδώ. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν ωρεοποιεί καταστάσεις. Απαράδεκτοι, οι άνθρωποι είναι για τα πανηγύρια. Θεωρώ ότι η κατάσταση χθες έπεσαν μέσα οι μετεωρολόγοι, εμείς πιστέψαμε σε αυτούς. Τα θέλει και σε ένα οργανισμό σου. Γι' αυτό ακριβώς κλείσαμε και τα σχολεία. Θα τρελαθώ, θα πηδηθώ από το παράθυρο. Κύριε Πατούλη, τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Εγώ σέβομαι ότι είστε κουρασμένος, αλλά ήταν ηρωνικό το σχόλιο του Παγγέλη. Δεν μπορεί να είσαι εγκλωβισμένος και να ακούς τον κύριο Πατούλη να σου λέει αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε και τώρα. Καλά, είστε ανεκδίγητοι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι υποφέραμε, είχαμε πυρετό, δεν είχαμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το οποίο μας συνέβαινε και βγαίνατε και μιλούσατε για να πάρετε ψήφους. Δεν καταλάβατε τίποτα. Και δεν ακούμε από τον εκλεγμένο περιφερειάρχη ποιος φταίει. Ωραία, λοιπόν. Η ΔΔΕ φταίει και το λέω, τον καταγγέλω. Καταγγέλω ΔΔΕ, γιατί όπως στη Μύδια ακριβώς ήταν κλειστά τα φώτα, έριχνε αλλού την μπάλα. Θα έπρεπε να έχετε βάλει την ουρά στα σκέλια. Την ουρά στα σκέλια θα έπρεπε να την έχετε βάλει και να βγείτε να πείτε συγγνώμη, δεν θα με ξαναδείτε. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Άντε για. Άντε για μωρέ. Αυτό θα πρέπει να κάνετε τώρα. Εσείς που ήσασταν εκείνη την ημέρα, κυρία Δούρου? Τελείωσες. Ναι. Ρούφα τα βγός. Ο
Χιονιάς είναι πρωτοφανής πραγματικά. Η ελληνική πατέντα που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο. Είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα αυτά. Η Αθήνα είναι μια πόλη που έχει συνηθίσει σε... Η πληροφόρηση που υπήρχε ήταν το χιόνι θα ερχόταν αργότερα και όχι τόσο έντονο. Σχετικά με τη χρονική έναρξη της κακοκαιρίας, οι προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ήταν ακριβείς, τόσο στις επίσημες προγνώσεις στην ιστοσελίδα της, όσο και σχετικές συσκέψεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ναι, το χιόνι μπορεί να έρθει λίγο πιο γρήγορα. Τόνισα ότι η κακοκαιρία στην Αττική τελικώς θα ξεκίναγε νωρίτερα από ό,τι είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Συνεπώς, όλοι είχαν εικόνα του τι θα επακολουθούσε. Θέλω να ξεκινήσω με μια ειλικρινή συγγνώμη. Τι να αισθανθώ, να σε συγχωρήσω. Ειλικρινή συγγνώμη στους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν. Είμαστε 36 ώρες χωρίς ρεύμα. Δεν έχουμε πρόσβαση, είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τη χημική εταιρεία. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το γείτονα που έχει ανάγκη για φάρμακα. Είμαστε χωρίς ρεύμα, μέσα μας το κρύο. Έχουμε... Και της αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στην Αθήνα συνεχίζεται με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Ένα κεράκι μας έχει στείλει η ΔΕΔΙΕ, η οποία ζητάει αν είναι ατομικό ή ομαδικό το πρόβλημα για να το καταγράψουμε. Ειλικρινή συγγνώμη. Με μια συγγνώμη, συγγνώμη μα δεν κλείνουν οι πληγές. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας μια προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη. Μία συγγνώμη πέρσι το καλοκαίρι. Μία συγγνώμη χθες. Οι συγγνώμες τελείωσαν. Η δουλειά του να μοντάρει το κράτος είναι τώρα του κυρίου Πρωθυπουργού και εκεί θα κρυθεί. Mm-hmm. Γιατί η συγγνώμη, αν επαναληφθεί, είναι μανιέρα και είναι κωμωδία και θα καταλήξει σε φερλής. Κουρίσαν τα αυτοκίνητα, πάλι τα καμένες κατά. Υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες στον παραχωρησιούχο. Η Αττική Οδός, αυτό το ρημάδι που το πληρώνουμε 25 χρόνια. Φάγανε. Εντάξει. Μέσα σε 30 μήνες δύσκολα λύνονται προβλήματα δεκαετιών. Εσείς φταίτε! Αντιλαμβάνομαι πάντα τις αιτιολογίες. Ναι, είχαμε μια πρωτοφανή χιονόπτωση. Πού πας και χιονίζεις και εσύ έτσι κατάπαυστα. Παιδιά, αυτός τι, ποιος τι. Μια αρκούδα με κοιτά, τα, γελάει μαζί μου δυνατά, τα. Και για όλους αυτούς τους λόγους δημιουργήσαμε το νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Ήρθαν 5 φαντάροι που υπηρετούν τη θητεία τους με ένα υπολοχαγό και δώσαν λύσεις που δεν μπορούσε να δώσει ένα ολόκληρος μηχανισμός. Εγώ θα εξακολουθώ να στηρίζω αυτήν την επιλογή. Αυτό το Στυλιανίδη που τον βρήκες, άμα τον αφήσει στην Ομόνια, χάθηκε. Είναι δυνατόν αυτός να λύσει ένα πρόβλημα? Η απόφαση να δοθούν άμεσα 2.000 ευρώ στους οδηγούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν εκεί. Τα 2.000 είναι η μείωση της ανθρώπινης, η καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι ξεφτυλισμός αυτό για τους ανθρώπους. Πληρώσα και δύο όμως θα πάρουμε λεφτά. Συγγνώμη κύριε, τι κάνατε? Εγώ? Μετράω την αποζημίωση που μας έδωσαν από την Αττική Οδό. Μου τα έδωσαν και σε τάλιρα και δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστά. Εντάξει, περιμέναμε 27 ώρες το κρύο, δεν ακούω τα πόδια μου, γενικά δεν ακούω τα άκρα μου, αλλά όλα εντάξει. Και θα ψηφίζω μίτσο τα. Σύμφωνα πάντως με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Αυτή την ευκαιρία περιοριστούν όλες οι επαφές και κάτσουν σπίτι όλοι για μερικές μέρες. Σε μια εβδομάδα θα μπορείτε να κάνετε σύγκριση της Αθήνας, παραδείγματος χάρη, με άλλες περιοχές που δεν θα κλείσουν και θα δείτε τρομακτική διαφορά στα κρούσματα. Τα κρούσματα θα πέσουν και πρέπει να πέσουν. Ναι, κοιτάξτε, η κακοκαιρία λειτουργεί με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ότι μειώνει δραστικά τις κοινωνικές επαφές. Δεν βγαίνουμε από τα σπίτια μας. Αυτό είναι το καλό κομμάτι. Δηλαδή είναι σαν να είναι ένα ιδιότυπο lockdown. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχός μας τις επόμενες μέρες. Καθώς η κακοκαιρία μύδια, όπως ονομάστηκε, θα μας δυσκολέψει και θα μας κλείσει μέσα στα σπίτια μας. Έτσι αναμένεται μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων τις ημέρες που αναγκαστικά θα χρειαστεί να παραμείνουμε στο σπίτι.
Ρε το δούλεμα της αρκούδας που πέφτει. Κύριε Παγώνη, θα φάτε λίγα κόλλημα. Λοιπόν, σήκω και φύγε. Δεν θα σε ξεμαλιάσω, μόνο αυτό μπορώ να σου πω. Είμαι προληπτική. Δεν το καταλαβαίνεις. Για να εξορκίσουμε το κακό, κύριε Παγώνη μου. Το κακό είσαι εσύ, εξόρκησε έντρα από εδώ. Τον κύριο Φουρτιώτη, κύριε Γεραπετρίτη, δώσατε χρήματα. Γιατί? Είχατε κάποια ιδιαίτερη επικοινωνία μαζί του, τον γνωρίζατε? Θα ήθελα να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ για τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γέρα Πετρίτη, τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου που κατέκτησε, κυρίες και κύριοι, την κορυφή της πολιτικής. Γιατί υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι που κάνουν ένα σπουδαίο έργο στην κυβέρνηση, είναι ήπιον τόνων και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει. Δώστε μια απάντηση σε αυτό, μια και είστε εδώ, γιατί πολλοί στην κυβέρνηση λένε δεν είχαμε εμείς επαφές με τον Φουρτιώτη, ο κύριος Γέρα Πετρίτης είχε. Και έχουμε επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές και με το γραφείο τύπου, μπορεί να τον Νίκο το Σιγάλα. Νίκο Σιγάλα, ο οποίος πάντοτε απαντάει και πάντοτε είναι παρόν όποτε τον έχουμε ζητήσει. Μάλιστα. Σας δίνω μια ευκαιρία να δώσετε απαντήσεις. Όχι σε μένα, σε αυτούς στην κυβέρνηση που σας δείχνουν το δάχτυλο. Και τι πράγμα μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι κατηγορεί τον Γέρα Πετρίτη, ότι επιστρέφει τα τηλεφωνήματα? Γιατί μίλησε με το συγκεκριμένο. Ότι είναι ευγενικό. Γιατί μίλησε με αυτό. Γιατί υπήρχε κανένα θέμα. Άντε καλέ. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όπα! Για να καταθέσω εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρόταση μορφής εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά. Την απάντηση σε όσα είπατε θα την δώσει η Βουλή τις επόμενες τρεις ημέρες. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Καλά ρε Τσίπρα, πας και κάνεις πρόταση μορφής Πέμπτη μεσημέρι, τώρα που τα χιονοδρομικά είναι τίγκα στο χιόνι. Να κάτσει ο Κούλης τριήμερο στην Αθήνα θες, να μην πάει να κάνει το σκι του? Τον έχουμε γονατίσει τον άνθρωπο.